Οι συσκευές παθητικής κινητοποίησης χρησιμοποιούνται κατά την πρώτη φάση της αποκατάστασης μετά από χειρουργική επέμβαση ή τραύμα και στοχεύουν στην μετατόπιση του σημείου του σώματος χωρίς την ενεργοποίηση των μυών για την εκτέλεση της κίνησης. Η συσκευή παθητικής κινητοποίησης καρπού είναι ιδανική για τη μετεγχειρητική αντιμετώπιση των καταγμάτων του χεριού ή για διάφορους τραυματισμούς στον καρπό, προσφέροντας τη δυνατότητα πρινισμού και υπτιασμού του. Ενδείκνεται για αρθρίτιδα και τενοτήτιδα του καρπού, καθώς μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τενοντόλυση και μετατραυματική δυσκαμψία των αρθρώσεων. Η συσκευή παθητικής κινητοποίησης αγκώνα είναι ιδανική για μετεγχειρητική θεραπεία, χειρουργική θεραπεία καταγμάτων και ψευδάρθρωση με τις σωστές ανατομικές κινήσεις, εύκολη αποκατάσταση αρθρώσεων, επούλωση των κατεστραμμένων χόνδρων και συνδέσμων. Η συσκευή παθητικής κινητοποίησης ώμου χρησιμοποιείται κυρίως για την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων της ακινησίας. Επιτρέπει στους ασθενείς να ανακτήσουν ανώδυνα την κινητικότητα των αρθρώσεων, αναπτύσσει την επούλωση των κατεστραμμένων χόνδρων και συνδέσμων και επιτυγχάνει ένα θετικό αποτέλεσμα με τις σωστές ανατομικές κινήσεις. Είναι κατάλληλη για μετεγχειρητική άσκηση, θεραπεία καταγμάτων, ψευδάρθρωση και ακρομιοπλαστική ώμου. Η πρόληψη δυσκαμψίας των αρθρώσεων, η ταχύτερη αιμάτωση και απορρόφηση υγρών, η βελτίωση της λέμφου, η προφύλαξη της θρόμβωσης και η κυκλοφορία του αίματος είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά θεραπείας της συσκευής παθητικής κινητοποίησης σώμου. Η συσκευή παθητικής κινητοποίησης ποδοκνημικής προσφέρει σωστές ανατομικές κινήσεις, υψηλής ποιότητας και ασφάλειας κατασκευή και ενδείκνεται για φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση των αρθρώσεων στην ποδοκνημική. Είναι ιδανική συσκευή για μετεγχειρητική θεραπεία, αποτρέπει προβλήματα δυσκαμψίας των αρθρώσεων, επουλώνει τον αρθρικό χόνδρο, τους στένοντες, τους συνδέσμους και τα μαλακά μόρια. Επίσης βοηθά στην απορρόφηση ειδήματος, μειώνει τον πόνο και αυξάνει τη μεταβολική διαδικασία.